άκουσα πολλά πράγματα από όλους σας. Εγώ θέλω να κάνω μια τελείως διαφορετική τοποθέτηση και να βάλω κάποια πράγματα κατά τη γνώμη μου όπως πρέπει να είναι. Για να ξέρει ο κόσμος την αλήθεια, αυτός θα δει μετά. Θέλω να κάνω κάποια σχόλια ανακατηγορίες. Ό,τι είναι τα οικονομικά που αναφέρεται, το οποίο και για μένα δεν είναι ένα σοβαρό τρόπο. Έτσι, τα οικονομικά πρέπει να βρίσκονται σε κάθε δυσκολία. Τα 251-750, γιατί τόσο είναι τα 252 που είναι από το ΕΣΠΑ, έχουν να καλύψουν μια σειρά από ανάγκες, τις οποίες πραγματικά θα σας κοντά σας τις πόλες. Και σαφώς δεν είναι μόνο για τα μισθοδοσία τα 250.000, γιατί κατά τη γνώμη μου, κακώ κάνουν αυτές τις αφαιρέσεις. Πόσο λεφτά κάνουν μισθοδοσία. Δεν είναι όλα μόνο μισθοδοσία. Έχουν λοιπόν αυτή την καλύπτουν αυτά τα χρήματα. Πρέπει να καλύψουν προσωπική αγωγή και εκπαίδευση, τη σωματική μελική στη θεσματική κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, την επιστροφή στο γονέα, την εμπόδια βοήθεια των παιδιών, παροχή μελική διατροφή και παροχή συνέντευξη αλλιώ μέσα, διευκόλυνση, υγιεινή και ασφαλή παραμονή. Και μια που μιλήσαμε κάποιοι, δεν θυμάμαι ποιο το είπε για τον έλεγχο που μπορεί να γίνει από το ΕΣΠΑ, θα πρέπει να ξέρουν ότι οι ειδικοί σταθμοί, αυτοί που λειτουργούν, πρέπει να έχουν και παιδιατρό τουλάχιστον μία φορά το μήνα, κανονικά ένα δύο εβδομάδες. Δεν νομίζω να είχαν μέχρι τώρα, γιατί αν έχετε το έχουν όλοι. Γιατί στον προπολογισμό έχει 2048. 2048, το 2018-2019, για την υγεία του. 2048, αν πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος πήγε όντως, έκανε 2 επισκέψεις το μήνα όσο φύγει λόγω του ΕΣΠΑ, είναι πάρα πολλές επισκέψεις για να μεταφέρουν 2.000 ευρώ. Δεν είναι για τον γιατρό, είναι ο γιατρός εργασίας. Δεν είναι για σώζει τα παιδιά, αλλά για σώζει εργασία του προσωπικού. Και ψυχολόγο. Και διατροφολόγο, αν δεν είναι ένα σοβαρό δικό μα πρόβλημα. Υπάρχει ένα σοβαρό δικό μα πρόβλημα. Ναι, είναι αυτό. Για τον πειραμάζο, λέτε. Ότι θα σα πω του νόμου και εσεί κάνετε του χωρισμού μόνοι σα. Πώς προέκυψε αυτό το έργο 25-20 που γίνεται η κουβέντα. Αυτό είναι ένα νόμο του 92 που λέει ότι ένα πνευμακόμο που έχει 25 παιδιά στην πορεία άλλαξε. Το 2002 αρχίζει να αναφέρεται αυτό που λέτε ότι στα 25 παιδιά είναι ένα πνευμακόμο και ένα βοηθό. Και στου βρεφικού είναι ένα και ένα στα 12 παιδιά. Θέλω να ξέρω αν κάποιο αναρωτήθηκε εδώ μέσα που βρήκε αυτό το 12 και ποιο βρήκε αυτό το 25. Γιατί λέτε μόνο το 25 ή μόνο το 12. Να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει κύκλος από το 2017, μάλλον συγγνώμη, από τον Απρίλιο, και για τους δημοτικούς και για τους ιδιωτικούς παιδικούς δαπανούς, η οποία λέει το εξής, και γι' αυτό και το 12, με βάση το καταστατικό για την άδεια για την αδειοδότηση λειτουργία των σταθμών, πρέπει να υπάρχει για να είναι βιώσιμος γεωγραφικός σταθμός ή ο γραφικός. Ένας γραφικός πρέπει να έχει 8 παιδιά, ένας παιδικός αντίστοιχα πρέπει να έχει 15. Έρχεται τώρα η τελευταία του Δεκεμβρίου που αναφέρουν τώρα, 5/12/17 η κύκλος, που λέει πάλι για το 1 και 1. Το αναφέρει τα νούμερα 12 παιδιά στο γραφικό και 25, αλλά λέει και με ποιον τρόπο γίνεται αυτό. Αυτό το λέει τον Απρίλιο. Λέει λοιπόν, βοηθός γραφοκόμος διορίζεται, προσλαμβάνεται, όταν είναι συν 4 παιδιά από ό,τι ορίζει ο προηγούμενος. Δηλαδή έχουν 8 και 4, 12. Το 25 πώς βγαίνει. Λέει, 15 είναι το βιώσιμο, 15 λέει ότι προσλαμβάνεις βοηθό γραφοκόμου όταν είναι συν 10 παιδιά, δηλαδή στο 25. Δεν σημαίνει ότι όταν έχω 11 παιδιά πρέπει να έχω 2 μέσα, κάτι γνώμη μου κακός. Γιατί εγώ έχω χρόνια στα σχολεία και μπορώ να σας πω πολλά πράγματα, θα σας πω μάλλον, θα σας κάνω μια εισαγωγή. Για μια μικρή σημαίνει. Έτσι λοιπόν και με τα νούμερα. Αναφέρθηκε για άτομα με αναζητές δυσκολίες. Ο νόμος προβλέπει όπου δεν υπάρχουν διορισμένοι ήδη μόνιμο προσωπικό, την πρόσληψη ειδικών παιδαγωγών για αυτά τα παιδιά. Και ένα να υπάρξει ένα παιδικό σταθμό, πρέπει να προσληφθεί άνθρωπο ειδική αγωγή. Υπάρχουν δύο μόνιμοι. Ναι. Έχουν αναλάβει αυτά τα παιδιά, δεν είναι όχι. Αυτό είναι θέμα δίκη, δεν είναι δικό μου. Αν δεν τα λάβει, δεν έχω τέτοια αλήθεια, έτσι. Αλλά πόσα παιδιά φύγανε αυτά. Λοιπόν. Και νομίζω υπάρχουν τρεις αιτήσεις. Να σας πω και κάποια νόμια που πολύ πιθανό είναι τα εκτυπώσεις σας που δείχνουν την κατάσταση. Με νομική ειρή πρέπει να την ακούσετε. Πέρσι λοιπόν, και αυτά τα πήρα από την σελίδα της ΕΤΑ, δεν τα πάω στην άτομο μου, και ωφελούμενη ΕΣΠΑ ήταν 194 με βάουτσι τα παιδιά. Φέτος
δεν φαντάζομαι τα μέτρη της καμίσας, είναι 1.187, 40 σελίδες απόφαση. Σε αυτές τις 40 σελίδες απόφαση λοιπόν, είναι 132 παιδιά στους γραφικούς, 169 είναι στους παιδικούς, από το οποίο τα 160 τα παιδιά που συζητάμε πριν στους δημοτικούς, άρα έχει και 63 παιδιά στους δημοτικούς, και το καλό είναι στα ΚΒΑΠ. Στα ΚΒΑΠ, πέρυσι, φέτος, το κράτος της Καστοριάς έχει 45 άτομα με βάουτσερ και όλα τα παιδιά στην Καστοριά είναι 866 τα υπόλοιπα. Αν θέλουμε, δεν άκουσα από κανέναν, με λίπ μου, δεν είναι μόνο το σήμερα εμείς, όλοι εδώ δημιουργοί σίγουροι, είπαμε να κάνουμε κάτι να πάμε μπροστά. Πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο. Και αυτά που σας περιγράφω τώρα, ένα ΚΒΑΠ με στιγμιότητες μπορούμε να προσφέρει και νοτάρες και σε αυτό μπορούμε να προσφέρουμε τα μέγιστα, μπορεί να απορροφήσει το μισό από αυτού του πληθυσμού, από τα 866 άτομα που λέμε. Και να χρειάζεται όχι 4 άτομα και 5 να συζητάμε τώρα για 5-10 άτομα, χρειάζεται 20-25. Και αυτό σε βάθος σε ορίζοντα χρόνο. Γιατί όντως θέλει μια διαδικασία να κάνει, δεν είναι κάτι που τρώνε σαν τα μανιτάκια, έτσι κάνει κάποιο καπίτρο δά. Πρέπει να γίνει σωστά, οργανωμένα, να πληρεί τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί και να βαθμώσουμε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες έτσι ώστε να είναι προτιμότερος ο δικός μας, χωρίς να υπάρχει αντιπαλότητα έτσι με τον ορίο στους ιδιωτικούς, αλλά να είσαι και εσύ ανταγωνιστικός. Πώς θα γίνει, πώς θα κάνουμε, πώς θα πάμε μπροστά. Επίσης, φαντάζομαι κανείς από εσάς επίσης, και δεν σας το λέω για να σας κατηγορήσω προσωπικά, όταν μην ασχολήθηκε, μην έτυχε. Ξέρετε ποια είναι η αναλογία σε άλλους παιδικούς σταθμούς, σε άλλα υποπτία. Γιατί έχει ξεκινήσει από πέρσι μια συζήτηση, οι παιδικοί σταθμοί να πάνε στο Υπουργείο Παιδείας όπως είναι και τα νηπιαγωγεία. Είχα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία, το λέω με επιφύλαξη, αλλά δεν αποκλείεται να μου είπε ψέματα, που μπορούμε να το δούμε και γράψω αν θέλετε. Ο παιδικός σταθμός του Υπουργείου Παιδείας είναι 1:7. Είναι 3 μετακόμοι με 21 παιδιά. Γιατί κανείς δεν το διεκδίκησε αφού και εγώ μαζί έτσι, γιατί εγώ τώρα αυτές τις μέρες, 10 μέρες το διαβάζω, δεν το ήξερα. 1:7. Καταλαβαίνετε για τη διαφορά μιλάμε. Αυτό δεν θα το διεκδικήσει. Όχι ο Δήμαρχος, οι συνδικαλιστές όλοι. Πέστε υπόψη σας. Ισχύει με νόμο το 17. Αν έχετε. Έχετε άλλο. Σα δώσουμε τον νόμο τον έχω εδώ. Το κανονισμό. Το κρατικό κανονισμό επάνω δεν το ξέρετε καθόλου. Είναι ο τελευταίο πρόεδρο. Καθόλου δεν το ξέρετε. Το πρώτο κανονισμό. Το παιδικό σταθμό δεν το ξέρετε καθόλου. Δεν γίνεται, δεν είναι διαδικασία αυτό για τα μιλιά. Μέχρι 25 Μαρτίου. Για τα μιλιά. Είναι για το φερθικό, εδώ μιλάμε για νίκη. Δεν πειράζει, κύριε Ψουνό. Δεν γίνεται όμως αυτό, ζητώ συγγνώμη κάθε φορά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, απλά για να λέμε ότι δεν υπάρχει. Είναι το 12. Αν είναι διαφορετικό αυτό, μπορεί να το δει. Σα είπα. Όχι, διαφωνούμε. Κάθετα και οριζοντίω. Υπάρχει πρότυπο κανονισμό που τα αναφέρει πάρα πολύ σαφέστατα. Μπορείτε να το παρακαλώ πολύ. Για να μην λέμε πράγματα που. Ναι, φτάνει κύριε. Είναι ο πρότυπος κανονισμός. Λειτουργία παιδικών σταθμών. Δεν χρειάζεται υποβολή ο κύριος Σταμίνας, τα λέει καλά και μόνος του. Ημερομηνία. Μιλάτε για τις 5-12-17. Σας εξήγησα πώς βγαίνουν τα νούμερα στον 5-12-17. Δεν διαφωνώ με αυτό τι λέει αυτό ο νόμος. Ναι, ναι, λέει 25, το ξέρω, το ξέρω να διαβάσω. Άλλο είπα. Λέω πώς βγαίνει, πώς προκύπτει αυτό το 25 το 1-1 και πώς βγαίνει το 12 το 1-1. Από πού βγαίνει αυτό. Θα το ψάξετε και εσείς όπως το ψάξα και εγώ. Σας είπα πριν το 17. Σήμερα πήρε το τηλέφωνο στο Υπουργείο. Όσο αφορά την θέση του διαδρομικού, δεν είμαστε τέτοια γραμμή. Ο καθένα από εμά τη ψήφισε κατά συνείδηση. Τα δεδομένα είναι μπροστά. Όλοι ξέρουν να διαβάζουν τετράγωνα. Αν δεν περισχύσει το κομμάτι της λογικής ή του συνέστημα, είναι ένα άλλο θέμα. Σε συμφωνώ κι εγώ ότι κανένας που μας εδώ δεν είναι πιο ευαίσθητος από τον άλλον. Επίσης, να σας πω ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα, γιατί το λέμε, θα κληθούμε πάλι εδώ να μαζευτούμε και παρόμοιες αποφάσεις, επειδή έχω τα στοιχεία από το 15, κάνω μια προσπάθεια παραταξιδής κατανομής, αυτό που βλέπουμε είναι η βάση τώρα. Το πρόβλημα είναι καθαρά δημογραφικό. Δεν υπάρχουν παιδιά. Αυτό το βλέπουν πρώτα οι παιδικοί σταθμοί. Σε δεύτερη φάση το βλέπουν τα δημοτικά. Θα κληθούν τον Νοέμβριο τα νηπιαγωγεία και μετά τα δημοτικά. Είναι 10 παράδειγμα, έτσι 10 δημοτικά στην πόλη.
αυτό θα το δούμε, αυτό το αποτέλεσμα του μαθητικού δυναμικού του ΣΕΜΙΣ θα το δούμε σε 3-4 χρόνια. Τα γυμνάσια που είναι 4 στην πόλη μέσα θα το δούνε σε 5 χρόνια και στο τέλος θα είναι στα λύκια, στο στόμιο. Πρέπει να αρχίσουν να κάνουν μια κουβέντα, να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε, να διασφαλίσουμε καταστάσεις. Αλλά το θέμα είναι δημογραφικό στην πραγματικότητα. Θα πρέπει να σας πω για να ξέρετε τι θα δούμε μεθαύριο. Έτσι, το ίδιο και στους παιδικούς, που μπορεί να είναι του χρόνου να είναι 30% κάτω από εκεί. Τελευταία πενταετία έχει μια μείωση στην καθοριά 30% το μαθητικό δυναμικό μέχρι το 2020 μέχρι τώρα. Που σημαίνει, άκουμε ότι έχουμε 500 ώρες για να κάνουμε πρόγραμμα στους προορισμούς, ότι 150 παιδιά λιγότερα έχει στην πενταετία. 150 παιδιά λιγότερα είναι ένα σχολείο μεγάλο, ένα γυμνάσιο που δεν υπάρχει. Είναι δύο τμήματα λιγότερα κάθε χρόνο. Ακόμα και ένα μεγάλο σχολείο που θα ξεκινήσει από 8, πάει την επόμενη χρονιά 6, 4, 2, 0. Αυτά πρέπει να μπουν στο τραπέζι. Μια ερώτηση, επιτρέπετε. Μετά ό,τι θέλετε, θα σας απαντήσω τώρα. Αφήστε τον άλλο κλειδώσει πρώτα. Για να καθάρει τη διαδικασία να τοποθετηθούν και άλλοι άνθρωποι δεν θέλουν να ζήσουν. Πρέπει να με κλειδωθούν και να μιλήσουν και οι άνθρωποι που έχουν την κατάλληλη. Θα σας απαντήσω. Έτσι κι αλλιώς νομίζω θα βγει σε 5 τάξεις. Όχι, δεν θα κάνετε ερώτηση. Τώρα στο τέλος της τοποθέτησής σας μπορείτε να πείτε ό,τι από αυτά θέλετε.